και εγώ γονέας είμαι, πατέρας του Νικόλα είμαι, και εγώ πόνεσα, και εγώ έχω κλάψει, και εγώ πέρασα το θρήνο μου, και εγώ πέρασα το, το πένθος μου, και ακόμα το περνάω. Δεν είναι η φυσιολογική πορεία όταν φεύγει το παιδί. Είχα και εγώ κάποια προβλήματα, ας πούμε, να το αποδεχτώ όλο το γεγονός ότι ο Νικόλας έφυγε. Εγώ το παιδί δεν το είδα. Το παιδί το είχαν πάρει. Υπήρχαν μόνο τα κεριά, υπήρχε ένα μπολτ που αναπαραστούσε την Πανσέλινο, γιατί 13 του μηνός ήταν η μεγαλύτερη Πανσέλινος του καλοκαιριού αλλά και του έτους όλου. Και τότε είναι οι μέρες και οι στιγμές που κάνουν τέτοια τελετουργικά. Το μπολ, από ό,τι διάβασα σημειώσεις του Νίκου, ο ίδιος το φτιάξε. Μέσα από ψαξίματα, μέσα από το ίντερνετ, έψαξε και βρήκε και έβγαλε μόνος του και τα λόγια και τι έπρεπε να κάνει και φτιάχνει αυτό το τελετουργικό για να κατασκοπεύσει τα συναισθήματα κάποιου ανθρώπου. Και το τελετουργικό έπρεπε να γίνει πανσέλινο το βράδυ. Και είχε ένα frame, ένα κάδρο χωρίς φωτογραφία, με ένα μαύρο βελούδο μέσα. Είχε αυτά τα κεριά. Και υπήρχε αυτή η σελίδα, η α4 πες με γραμμούλες, κομμένη από κάποιο notebook, κάποιο ημερολόγιο, αλλά στο μέγεθος της α4, που έγραφε μπροστά και πίσω πράγματα. Έλεγε λοιπόν στο χαρτί κάτω, αφήστε το στην άκρη, στα αγγλικά και σας μεταφράζω, αφήστε το στην άκρη, έτοιμο για το επόμενο πρωί. Τι ήταν το επόμενο πρωί? Πριν το παιδί έφυγε. Δεν ξέρω αν είχε φίλους που ασχολόντουσαν, ας πούμε, αυτοί οι φίλοι, εγώ το έμαθα γιατί εγώ δεν έμενα και είμαι χωρισμένος από το 2009 με την κυρία Βάζου. Δεν ξέρω περισσότερα, δεν ασχολούμαι με τη μαγεία, δεν ξέρω αν αυτό ήταν μέρος του τελετουργικού και ήταν ένα τραγικό ατύχημα. Δεν ξέρω αν ήταν παιχνίδι ή αν υπήρχε κάποιος στο βίντεο και του είπε «κάνε αυτό το παιχνίδι να σε δω». Δεν ξέρω τι μπορεί να έγινε. Αυτή την απορία την έχω. Με όλα αυτά τα ευρήματα δεν είμαι ειδικός, δεν είμαι detective, έτσι. Αλλά για να μπορέσω να ηρεμήσω, για να καταλάβω αν το φάνω το παιδί ή όχι, ήταν άνθρωπος που έγραφε και έβγαζε τα συναισθήματά του. Εάν ήθελε να αυτοκτονήσει, θα το είχε γράψει και θα έλεγε «παιδιά, αυτό και αυτό», κάτι θα έγραφε.